Την πρώτη τετραετία, ως Δήμος, προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε το κοινωνικό ιστό. Ήταν τότε που ξεκινούσε η κρίση. Και όντως, παλέψαμε έτσι ώστε η κοινωνία μας να έχει συνοχή, κανείς να μην αισθάνεται μόνος του. Τη δεύτερη τετραετία, με αφορμή και αιτία την ενότητα που υπήρχε, κερδίσαμε την πολιτιστική πρωτεύουσα. Η Ελευσίνα θα αλλάξει όψη, θα αξιοποιήσουμε κάθε πολιτιστική υποδομή την οποία περιγράφουμε στο φάκελο. Και την τρίτη τετραετία θα προσπαθήσουμε έτσι ώστε η πόλη μας να γίνει πράσινη πόλη. Να προσπαθήσουμε να συνδημιουργήσουμε μετά την πολιτιστική αλλαγή στην ταυτότητά της και την οικολογική αλλαγή. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι ανάγκες των πολιτών? Οι ανάγκες των πολιτών πέρα από την εργασία είναι να ζουν σε μια πόλη η οποία να τους παρέχει πολιτιστικές υποδομές και πολιτιστική ψυχαγωγία και να ζουν και σε μια πόλη η οποία είναι περιβαλλοντικά αναβαθμισμένη. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν προλάβατε να κάνετε και θα θέλετε να το υλοποιήσετε σε αυτή την... Βεβαίως, για λόγους αντικειμενικούς δεν ολοκληρώθηκε η αποχέτευση, κυρίως γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο και γύρω από τη θάλασσα της Ελευσίνας. Μελετάμε, γίνεται μελέτη και σε λίγους μήνες θα ξεκινήσει το έργο.